καλημερίζω τον πρόεδρο της ΟΕΒΕΝΗ και αντιπρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, κύριο Μπάμπη Λεκάκη, όπως επίσης και τον πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη. Κύριε, καλημέρα και στους δύο. Καλή σας μέρα, κύριε Αλγεράκη, σε εσάς και στο ακροατέ σας. Καλημέρα, κύριε Αλγεράκη. Λοιπόν, πάτε από κοινού σε αυτή την κινητοποίηση. Νομίζω, κύριε Χριστοφοράκη, ότι μάλλον εσείς θα χρειαστείτε λίγο πιο δυνατά να μας μιλάτε για να μπορούμε να σας ακούμε. Για να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Λεκάκη, γιατί αυτή η κινητοποίηση και σε Ηράκλειο και σε Αθήνα? Ναι, και σε αρκετούς νομούς της χώρας. Μια παράσταση διαμαρτυρίας, γιατί τη Δευτέρα στις 17 Ιουνίου στις 12 η ώρα η Συντονιστική Επιτροπή των Ελευθέρων Επαγγελματιών, στο οποίο συμμετέχει και η ΓΕΣΕΒΕ πανελλαδικά, έχει αποφασίσει να καταθέσει την πρώτη προσφυγή κατά του νόμου 5073 που θεσμοθέτησε το τερμακτό φορολογικό νομοσχέδιο των επαγγελματιών. Πρώτη προσφυγή. Γιατί αντιδράτε με αυτόν τον τρόπο φορολόγησης, θα σας ρωτούσε κάποιος που δεν ξέρει? Σαφώς, καταρχήν ισοπεδώνει όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες ότι φοροδιαφεύγουν και φοροκλέβουν, συγγνώμη. Και κατά δεύτερον, θεωρούμε ότι ο τερμακτός τρόπος φορολόγησης είναι άδικος για την πλειοψηφία των επαγγελματιών και αναχρονιστικός. Νομίζουμε ότι πλέον σήμερα η πολιτεία έχει τα μέσα αυτά τα ψηφιακά και τα διαφημίζει διαχρονικά, ώστε να μπορέσει να ελέγξει και να πατάξει τη φοροδιαφυγή και να βρει αυτούς που φοροδιαφεύγουν. Όχι κάθετα μέτρα στα οποία θα φορολογηθούν υπέρμετρα η πλειοψηφία των συναδέλφων μας. Τότε γιατί, κύριε Λεκάκη, από τη στιγμή που έχει τα μέσα, από τη στιγμή που μπορεί να το κάνει, από τη στιγμή που καταθέτεται προτάσεις ως ΓΕΣΕΒΕ, από τη στιγμή που έχει ξεσηκωθεί όλη η Ελλάδα, λέει, υπάρχει η αιμονή αυτή, η επιμονή αυτή, τότε γιατί λοιπόν τολμώ να ρωτήσω εγώ? Νομίζω ότι, κυρία Δουγεράκη, αυτό είναι δεδομένο, ότι η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης έχει να κάνει με τη μείωση των μικρομεσαίων ελευθέρων επαγγελματιών, γιατί διαχρονικά έχουν υποθεί από τα χείλη κυβερνητικών στελεχών ότι είμαστε πάρα πολλές μικρές και πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις στη χώρα και δυστυχώς η χώρα δεν μπορεί να τις σηκώσει, με αποτέλεσμα ότι θα πρέπει αυτές να μειωθούν κατά μεγάλο ποσοστό, έτσι ώστε να βοηθηθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες και αυτές αποκομίζουν και τα ωφέλη από όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα που υπάρχουν σήμερα στη χώρα. Θέλετε να πείτε ότι δεν παράγεται, δηλαδή, και από τη στιγμή που δεν παράγεται, είσαστε ή ζείτε σε βάρος ή λειτουργείτε σε βάρος του κράτους και σε βάρος των υπολοιπών? Όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Εμείς οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες είμαστε αυτοί που παράγουμε τον πλούτο στη χώρα και αυτό φαίνεται από τα οικονομικά στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται συχνά, και είμαστε και ο μεγαλύτερος εργοδοτικός φορέας που υπάρχει στη χώρα. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουν διατεθεί σχεδόν η πλειοψηφία του Ταμείου Ανάκαμψης προς τις μεγάλες επιχειρήσεις και αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να αυξήσουν τα κέρδη τους. Τώρα νομίζω ότι εσείς, ξεκινώντας ανάποδα και από εκεί που το αφήνω με τον κύριο Λεκάκη, για να έρθω σε εσάς, κύριε Χριστοφοράκη, μιας και είσαστε από τους φοροτεχνικούς, ότι μπορείτε να απαντήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί να είναι αυτή η πολιτική της μείωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όταν λέει και το έχουμε ακούσει ότι, ξέρετε, δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά? Αυτό τι ακριβώς σημαίνει? Σημαίνει ότι επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, τη δημοσιονομική πολιτική, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, μια μικροπεσία επιχείρηση, εσείς ως φοροτεχνική που έχετε τα στοιχεία των επιχειρήσεων κλπ. Αυτό θέλω να πω. Νομίζω ότι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μπορείτε να απαντήσετε. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το 97% των επιχειρήσεων της χώρας είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μια πολιτική λοιπόν οδηγεί σε συρρήκνωση, καταρχήν σε φορολογική ασφυξία, επιχειρήσεις μικρομεσαίες, φορολογώντας τις με ένα σίγουρα μη δίκαιο τρόπο, θεωρώντας τους όλους εν δυνάμει, θεωρώντας μας, γιατί εμείς είμαστε σε αυτούς, εν δυνάμει φοροφυγάδες. Και αντί να επιλέξει τον τρόπο του ελέγχου, που ναι, καταλαβαίνω ότι σε 700 πολιτικές επιχειρήσεις είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις που μπορούν να ελεγχθούν, αλλά έχει τα ψηφιακά εργαλεία, ούτως ώστε
stories κανάλις που θα πάνε να ελέγξει αυτούς που πραγματικά φοροδιαφεύγουν. Οδηγώντας όλους λοιπόν σε μια φορολογική ασφυξία από τους φόρους που θα ακυρώσουν τεχμαρτά με νομοθετήματα οριζόντια που έρχονται από το μακρινό παρελθόν, με νομοθετήματα που πέρασαν στα μέσα Δεκεμβρίου και αφορούσαν το προηγούμενο έτος, με αποτέλεσμα κανένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας να έχει προϋπολογίσει κάτι τέτοιο, και κυρίαρχα να αχνηδιάζεται στο τέλος του έτους με αυτό το νομοσχέδιο. Mm. Νομοθετήματα που φορολογούν ακόμα και την εργασία, γιατί μην ξεχνάμε ότι το 10% του μισθολογικού κόστους μιας επιχείρησης προσαυξάνει και τα εκμαρτά έσοδα. Μια νομοθεσία που τιμωρεί τους υψηλούς δίρους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανατομικών επιχειρήσεων δηλαδή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εφόσον είσαι πάνω από το μέσο όρο του τζίρου, το εναπομείναν ποσό σου προσαυξάνει το εισόδημα κατά 5%. Πέστε μου, πού είναι το δίκαιό της? Στον εκνηδιασμό, στη τιμωρία της δηλωτήσας μισθωτής εργασίας, στην φορολόγηση επί του τζίρου, λες και έχουμε εποχή χαρτοσύμου? Για όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουμε μπει και εμπίνηση και σαν ομοσπονδία, που ανήκουμε βέβαια στην ΓΕΣΕΒΕ, αλλά και διακριτά λόγω του επιστημονικού του χαρακτήρα μας στην προσφυγή, προσπαθώντας να δείξουμε και στα μέλη μας, αλλά κυρίαρχα στην πολιτική ηγεσία και στην κοινωνία, ότι το νομοσχέδιο και επιστημονικά κρίνεται και άκερο και άκερο, και ότι υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να κάνουν έλεγχο σε αυτούς που πραγματικά φοροδιαφεύγουν και όχι σωριδών σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν μια επιχείρηση με μηδενικά έξοδα, που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει κάνει, δεν λέω έσοδα, έσοδα είναι δεδομένα μηδενικά, έξοδα μηδενικά, να τις τεκμέρει το κράτος εισόδημα 14.000 ευρώ. Όταν δεν έχει αγορές, δεν έχει πωλήσει για πολλά χρόνια, είναι δυνατόν να τεκμέρει τα εισόδημα? Και αυτό το λέμε δίκαιη φορολόγηση? Κύριε Χριστοφοράκη, απλά και πρακτικά, ρωτώ απλά και πρακτικά, και θα θέσω και το ίδιο ερώτημα στον κύριο Λυκάκη στην συνέχεια, έχοντας συνολικά την εικόνα όλης της Ελλάδας και ως αντιπρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Το να σε πάει σε αυτή την κατηγορία, θεωρώντας ότι είσαι φοροφυγάς, θέλει να σε ελέγξει με αυτόν τον τρόπο και να προεισπράξει ένα φόρο που δεν είναι σίγουρος, δεν είναι σίγουρο το κράτος, εάν εσύ θα μπορείς και να καταβάλεις αυτό και αν πρέπει να το καταβάλεις αυτό το φόρο και όλα τα υπόλοιπα. Όταν έχουμε ένα 97% μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εγώ σας λέω ότι ακόμα και αν ευσταθεί αυτό το κλείσιμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί δεν είναι ανταγωνιστικές, γιατί είναι φοροφυγάδες, για όλα τα υπόλοιπα, γιατί δεν αποδίδουν στην οικοδομία, στην οικονομία. Αναρωτιέμαι, όποιο ποσοστό και αν θέλει να κλείσει, πείτε μου ποιο κατά την εκτίμησή σας είναι αυτό το ποσοστό, και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν αυτές τις μικρές επιχειρήσεις στη συνέχεια, εφόσον κλείσουν εξαιτίας της αδυναμίας τους να λειτουργούν, τι θα απογίνουν, πώς πάνε, πού πάνε, και αν επιβαρύνουν στη συνέχεια πολύ περισσότερο το κράτος ή όχι? Γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε ότι πολλοί βρίσκονται με χρέη στο ΚΑΟ, στα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί άλλοι δεν θα μπορούν να μπουν στην συνταξιοδότηση, γιατί άλλοι δεν θα έχουν ένα ταμείο ενεργείας, γιατί δεν θα έχουν μία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτά έχουν τεθεί υπόψη της πολιτείας ή η πολιτεία τα αγνοεί και αυτά ως κοινή λογική και ως σκέψεις? Το ερώτημα είναι ρητορικό, φαντάζομαι. Πολλάκι έχουν τεθεί και στο δημόσιο διάλογο και στις σκέψεις που έχουν γίνει και συμμετέχουμε όλα αυτά τα ζητήματα, όπως και πάρα πολλά άλλα που έχουν να κάνουν, παράδειγμα, με την οικονομική γεωγραφία της χώρας μας, που δεν είναι μια χώρα όπως στη Βόρεια Ευρώπη, που έχει πάρα πολλά μικρά νησιά. Άρα λοιπόν μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορούν να πάνε, που έχει ορεινό όγκο, που μεγάλες επιχειρήσεις δεν είναι βιώσιμες. Απαιτείται δηλαδή κοινωνικά να υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παράγουν ουσιαστικά κοινωνικό έργο. Υπάρχουν πάρα πολλοί οικισμοί ακόμα
στη χώρα μας, στην ενδοχώρα αν θέλετε, που είναι στημένες ατομικές επιχειρήσεις. Έχω πει πολλές φορές το παράδειγμα του καφενείου του χωριού που είναι και μπακάλικο και ταχυδρομείο και το ιατρείο και τα πάντα. Είναι αστή κοινωνικό έργο και θα έπρεπε κατά τη γνώμη τέτοιες επιχειρήσεις να στηρίζονται και να επιχορηγούνται και όχι να υπερφορολογούνται. Δυστυχώς οι πολιτικές αποφάσεις όμως είναι αυτές που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε τώρα. Το ξαναπεί, θα τολμήσω να το ξαναπώ, μιλάμε για εφαρμογή σχεδίου της Αρίδη, πάμε για συρρήκνωση των μικρομεσαίων με απότερο σκοπό να ενισχυθούν οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις, οι πιο μεσαίες, οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις, και σε αυτό αντιδρούμε μη δεχόμενοι τη συγκεκριμένη παράμετρο του σχεδίου. Ωραία. Τι θα απογίνετε στη συνέχεια όλοι εσείς που θα κλείσετε, ερώτημα. Άλλοι φαντάζομαι θα πάνε εργαζόμενοι σε άλλες επιχειρήσεις, άλλοι θα περάσουν επίπεδο ανεργίας, άλλοι θα πάνε σε συμπράξεις αναγκαστικά προκειμένου να παραμείνουν ενεργοί στο οικονομικό πεδίο. Ίδιο ερώτημα και σε εσάς, κύριε Λεκάκη. Νομίζω ότι την απάντηση την έδωσε ο κ. Χριστοφοράκης. Εγώ απλά θα βάλω άλλη μία παράμετρο. Θα βάλω την παράνομη εργασία σε μεγάλο ποσοστό αυτών που θα αναγκαστούν να κλείσουν την επιχείρησή τους, μην μπορώντας να πληρώσουν αυτά τα υπερβολικά χρήματα τα οποία εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση και βγαίνουν τα αποτελέσματα από τις φορολογικές δηλώσεις. Και θα οδηγηθούν στην παράνομη εργασία, γιατί θα έχουν συσσωρεύσει ήδη χρέη από τα χρόνια των μνημονίων και δεν θα μπορούν να πληρώσουν και αυτό το κομμάτι. Άρα με δεσμευμένους λογαριασμούς στις τράπεζες, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ανθρώπων θα οδηγηθούν στην παράνομη εργασία, δουλεύοντας παράνομα και εισπράττοντας πάλι παράνομα χρήματα, χωρίς να αποδίδουν τα προσδοκόμενα προς την πολιτεία φορολογικά βάρη. Μάλιστα. Γιατί, κύριε Λεκάκη, δεν έχετε καταφέρει να πείσετε τον Υπουργό Οικονομικών για το δίκαιο αιτήματός σας? Μιλάει για ένα νομοσχέδιο άκερο και άκυρο επιστημονικά ο κύριος Χριστοφοράκης. Ρωτώ γιατί με τις προτάσεις σας δεν έχετε πείσει ακόμα τον κύριο Χατζηδάκη. Νομίζω, κυρία Δουγεράκη, ότι αυτό το έχει γενικότερα το πολιτικό σύστημα της χώρας μας, η πολιτική μας όλοι που βρίσκονται σήμερα διαχρονικά στις κυβερνήσεις είναι ανθρώποι οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν εργαστεί στην πραγματική οικονομία, παρά μόνο έχουν εκπαιδευτεί στα πανεπιστήμια μας και διαβάζοντας μέσα από τα βιβλία θεωρούν ότι και η πραγματική οικονομία λειτουργεί όπως λειτουργεί σε ένα βιβλίο. Όταν δεν έχει ζήσει και πραγματική οικονομία και πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις ανά τη χώρα και με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, είναι αναμενόμενο να μην ξέρεις και πώς λειτουργούν αυτές οι επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε και ο κύριος Χριστοφοράκης, το θέμα των χωριών μας, τα οποία λειτουργούν αρκετά καταστήματα, τα οποία προσφέρουν πραγματικά κοινωνικό έργο, γιατί βοηθούν στο να παραμείνουν ζωντανοί οι οικισμοί αυτοί και τα χωριά αυτά, τα οποία βλέποντας αυτή την κατάσταση θα κλείσουν σχεδόν τα περισσότερα, με αποτέλεσμα να έχουμε και την φυγή των ανθρώπων αυτών από τα χωριά και τους οικισμούς αυτούς, με την ερημοποίηση πλέον αυτών των χωριών. Λοιπόν, τη Δευτέρα είναι η συγκέντρωση έξω από την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Ηρακλείου, ναι. Βεβαίως. Στις 12 η ώρα έχουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας μαζί με, και την ίδια ώρα ταυτόχρονα στις 12 η ώρα θα κατατεθεί και η προσφυγή, στην οποία έχουμε τη διαβεβαίωση από σχεδόν την πλειοψηφία των συνταγματολόγων οι οποίοι έχουν εργαστεί να τη συντάξουν, ότι έχει μεγάλες προσδοκίες να είναι θετική η απάντηση που θα έχουμε από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά μιλήσατε για πρώτη προσφυγή στην αρχή του λόγου σας. Είπατε ότι είναι η πρώτη προσφυγή. Βεβαίως, γιατί δεν μπορεί, ξέρετε, στη χώρα μας έχουμε ένα παράδοξο, δεν υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο. Άρα ο νόμος σαν νόμος δεν μπορεί να δεχτεί προσφυγή. Οι προσφυγές που γίνονται στις κανονικές πράξεις, οι οποίες βγαίνουν αναταχτά χρονικά διαστήματα, για να εφαρμοστεί ο νόμος ο οποίος έχει ψηφιστεί το Δεκέμβριο. Η πρώτη πράξη βγήκε τον Απρίλιο και γι' αυτό ζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα την περαιτέρω την
νέα ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, γιατί οι πράξεις αυτές καθυστερούν να βγουν για να μπορέσουμε να κάνουμε την προσφυγή. Μάλιστα. Λοιπόν, 12 το μεσημέρι η κατάθεση της πρώτης προσφυγής, συγκέντρωση έξω από το Συμβούλιο Επικρατείας στην Αθήνα, συγκέντρωση εδώ έξω από την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Ηρακλείου. Είπατε ότι σε όλη την Ελλάδα διοργανώνονται παρόμοιες συγκεντρώσεις από όλους τους συναδέλφους σας, τους ελεύθερους επαγγελματίες, ναι? Βεβαίως. Λοιπόν, ωραία, εντάξει. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Κύριε Λεκάκη, κύριε Χριστοφοράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Σας καλημερίζω. Εμείς, καλή σας μέρα, κύριε Γεράκη. Καλημέρα.